Το αλληλέγγυο φροντιστήριο του Καρντελέν νιώθει την ανάγκη να συγχαρεί τους μαθητές του που μέσα από τον δύσκολο και κοπιαστικό αγώνα των πανελλαδικών εξετάσεων όλοι αναδείχτηκαν νικητές της ζωής. Ιδιαίτερα συγχαίρει μάλιστα τους 13 μαθητές του που πλέον είναι ως πρωτοετής φοιτητές, πέτυχαν την εισαγωγή τους στις σχολές της χώρας και τους εύχεται καλή σταδιοδρομία στο νέο τους ξεκίνημα. Φέτος και με την ολοκλήρωση της τέταρτης σχολικής χρονιάς του Αλέγγυου Φροντιστηρίου του Καρντελέν, είχαμε άλλες 13 επιτυχίες. Ένα ποσοστό περίπου 72% δηλαδή των μαθητών μας κατάφερε να πετύχει την εισαγωγή του στα ΑΕ και τα ΤΕΗ της χώρας. Ένα από αυτά τα παιδιά ήταν και Βιζντάν. Ωστόσο, αυτό που θέλουμε να πούμε εμείς πρώτα απ' όλα είναι καλή σταδιοδρομία στους νέους μας φοιτητές, να τους ευχηθούμε ό,τι καλύτερο. Η ζωή δεν τελειώνει ούτε αρχίζει με την εισαγωγή στα πανεπιστήμια. Είναι μια πραγματικότητα ότι υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά τα οποία οι γονείς τους δεν έχουν έτσι, είτε την οικονομική δυνατότητα είτε ακόμα και την καθημερινή δυνατότητα, δηλαδή το να πηγαίνουν, να έχουν το χρόνο να πηγαίνουν σε ένα φροντιστήριο. Παρ' όλα αυτά, με κόπους, με θυσίες και με μια αυταπάρνηση, βλέπουμε ότι υπάρχουν τέτοια παιδιά τα οποία δίνουν το δικό τους αγώνα. Και αυτό ήταν άλλωστε και ο δικός μας ο ρόλος, να μπορέσουμε να τους δώσουμε αυτή τη διέξοδο. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που τα καταφέρνουμε τουλάχιστον σε αυτό το επίπεδο. Και από εκεί και πέρα συνεχίζουμε και για το μέλλον. Πάντως, ο κύριος Πολυχρόνης δεν παραλείπει να εξάρει την προσπάθεια των μαθητών του αλληλέγγυου φροντιστηρίου αλλά και των καθηγητών που προσφέρουν με χαρά και αυταπάρνηση τον ελεύθερο χρόνο τους για να βοηθήσουν αυτά τα παιδιά και να τους μεταλαμπαδεύσουν τις γνώσεις τους. Αυτό το οποίο έχουμε παρατηρήσει είναι ότι το 90% της δουλειάς είναι τον ίδιο των μαθητών. Εάν ενδιαφέρεται ο μαθητής, τότε αυτό μεταφράζεται και σε ένα αποτέλεσμα. Σίγουρα παίζουν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο και οι καθηγητές. Και με αυτή την αφορμή θα ήθελα να τους ευχαριστήσω για την πολύχρονη πορεία και την πολύχρονη δράση τους και μέσα από το Αλέγγυο Φροντιστήριο του Καρντελέν. Και έχουμε τη χαρά να τους έχουμε κάποιους από αυτούς και φέτος. Άλλωστε, ο στόχος του Καρντελέν και του Αλληλέγγυου Φροντιστηρίου είναι μέσα από μια παραγωγική εκπαιδευτική διαδικασία να βοηθήσουν τα παιδιά αυτά να πατήσουν γερά στα πόδια τους και να ξεκινήσουν με σταθερά βήματα τη νέα τους πορεία προς την ενηλικίωση.